Συγγνώμη, εν τω μεταξύ, εδώ πέρα τι βελτιώνει ο καιρό. Όλε οι βροχέ βελτιώνεται. Βελτιώνεται ο καιρό. Γιατί, άμα δούμε, οι βροχέ είναι μόνο εδώ προ την περιοχή τη Θεσσαλία. Έχουμε βέβαια κάποιε βροχέ και προ τη Βόρεια Κρήτη. Αλλά σε σχέση με αυτά που ζήσαμε τι προηγούμενε εβδομάδε, σαφώ και μιλάμε για έναν πολύ πιο βελτιωμένο καιρό. Πολύ καλέ οι καιρικέ συνθήκε και σήμερα. Με τον βοριά να κυριαρχεί βέβαια μέσα στο Αιγαίο. Αυτό θα είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Οι βοριάδε μέσα στο Αιγαίο κοντά στα 6 με 7 που φορ. Που σίγουρα από τη μία πλευρά θα δημιουργήσουν έτσι κάποια μικροπροβλήματα σε μικρά πλοία μέσα στο Αιγαίο. Παρ' όλα αυτά όμως καθαρίζουν και την ατμόσφαιρα από την αυξημένη σχετική υγρασία. Θα βρέξει σήμερα ή βρέχει σήμερα στη Θεσσαλία, βέβαια. Εκεί κάτω χαμηλά προς την Καραμάτα και γενικά στο κομμάτι το νότιο. Στην ουσία, στη Πελοποννήσου και βρέχει και τα Χανιά. Βορειοδυτική Κρήτη. Στην ουσία, αυτόν τον καιρό το λέμε καιρό βορείου ρεύματος. Όπως δηλαδή μπαίνει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο, που λέμε ότι θα είναι αρκετά ενισχυμένος, κοντά στα 6 με 7 μποφόρ. Περνάει λοιπόν πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου, παίρνει υγρασία και εδώ στα προσύνεμα, όπως λέμε, δηλαδή εκεί που βρίσκονται αντίθετα στη διεύνηση του ανέμου, δημιουργούνται αυτές οι συννεφιές που δίνουν κάποιες τοπικές βροχές, όχι όμως κάτι το αξιόλογο, όχι κάτι το επικίνδυνο. Πάμε να τα δούμε και στον επόμενο μας χάρτη. Βεβαίως. Λίγα όμως τα φαινόμενα. Βλέπετε από την οροσειρά της Πίνδου και πιο δυτικά θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια. Είναι αυτό που λέμε ότι οι βοριάδες δημιουργούν αυτό τον καιρό. Αυτό μας πάει, μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πώς είναι. Θα μας πάει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Οι εκλογές θα γίνουν με καλό καιρό. Με καλό καιρό. Σε γενικές γραμμές καλός θα είναι ο καιρός. Δεν θα έχουμε αξιόλογα φαινόμενα. Βγουν πάλι κάποιες βροχές, πάλι εσύ δυσκολεύει. Προ τα ανατολικά δηλαδή τμήματα. Δεν αναμένουμε κάτι αξιόλογο. Και λέμε ότι σήμερα η χώρα μας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά εκεί που βλέπουν προ το Αιγαίο. Και με τη βοήθεια βέβαια και των βοριάδων θα έχουμε αυτές τις συννεφιές στη χαμηλή ατμόσφαιρα που χτυπάνε πάνω σε ορεινούς όγκους και δίνουν αυτά τα φαινόμενα πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Λίγο όμως πιο δυτικά ο καιρός θα είναι πολύ πιο καλός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Προσέχουμε μέσα στο Αιγαίο γιατί είναι αρκετά ενισχυμένοι οι βοριάδες. Θα φτάνουμε τα 6 τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ. Το βλέπουμε και στην Αττική σήμερα το πρωί. Ξημερώσει μια μέρα με δυνατούς ανέμους ιδιαίτερα προς τα ανατολικά και βόρεια. Και ο υδράργυρος σε σχετικά φυσιολογικές τιμές 26 με 28 βαθμούς. Αργά το μεσημέρι, βέβαια, αρχίζει και γίνεται πιο έντονη η ψύχρα νωρίς το πρωί, μικραίνει και η διάρκεια της ημέρας. Πάμε να δούμε και πλάκα, για την Αττική μας. Ναι, αρχίζει και νυχτώνει νωρίτερα τώρα. Νυχτώνει νωρίτερα και το πρωί, ας πούμε, ξεκινάμε εδώ με 18 βαθμούς, λίγο πιο βόρεια είμαστε κοντά στους 14 με 15. Εγώ χάνω κάθε μέρα από ένα. Φέρνω ζακέτες και τις ξεχνάω. Το πρωί χρειάζεται μια ζακέτα. Ναι, μετά είναι ζέστη, δεν αφήνω. Μια ζακέτα που τουλάχιστον εδώ. Γιατί εγώ ξεκινάμε... κάθε μέρα παίρνω μπρέλα, ακούω τον και λέω ότι θα βρέξει. Τι χάνω. Τι χάνω κάθε είναι μέρα. Κομματική ομπρέλα. Δεν είναι εδώ Παναγιώτη για να σα εξηγήσει, αλλά είναι κομματική ομπρέλα. Έτσι. Έτσι, δεν καταλάβει. Πρέπει να μπει και εσύ κάτω από την κομματική ομπρέλα. Γι' αυτό και πέρα. Θα πα στο κόμμα του. Ένα άνθρωπο είναι μόνο ένα κύριο εκεί που είναι το ΆΜΚΑ. Ναι. Αυτό μόνο ένα είναι. Τι να πα. Πού να πα. Δεν έχει προβλήματα. Εσύ θα γίνουμε περισσότερο. Συνέδριο θα γίνει. Θα γίνει συνέδριο, αλλά με ένα άτομο δεν γίνεται. Συνέδριο πρέπει να υπάρχει και ένα αντίλογο, α πούμε. Άρα πρέπει να έτσι και εσύ να υπάρχει μια αντιπαράθεση. Να κάνει την ομπρέλα. Πάρει την ομπρέλα και να παραστάσει την ομπρέλα. Θα τον κυνηγάω με την ομπρέλα. Να παραστάσει την ομπρέλα του κόμματο του Μαρουσάκη. Είναι πολιτικά τη. Είναι πολιτικά τη. Άξε την αντιπολίτευση. Μαχαιρώματα, μαχαιρώματα βαριά. Τι να κάνουμε. Όμως θα βγούμε κάποια στιγμή κυβέρνηση και θα τα σταματήσουμε. Θα αλλάξει μετά. Είναι καλή πρόταση να ξέρεις. Λοιπόν, αυτό θα το κάνουμε. Απλά δεν έχω βρει το χρόνο να το οργανώσω. Γιατί με αυτόν δεν περιμένει τίποτα να οργανώσει. Θα κάνουμε περιοδίες. Αλήθεια. Θα κάνουμε περιοδίες και θα ενημερώνουμε τον τοπικό πληθυσμό, τους αγρότες για τα δικαιώματά τους. Αυτό θα βάζει μετεωρολογικά θέματα και λοιπά. Ναι. Πώς θα παρακολουθούν τον καιρό και γιατί αυτό τον παρακολουθούν. Θα είναι κάτι πραγματικά πολύ καλό. Θα είμαστε κλιμάκιο του Όπελ. Κλιμάκιο του Όπελ. Θα είμαστε, αλλά δεν έχει σημασία. Θα πηγαίνουμε παντού. Είναι μαγιά. Αυτό θα γίνει. Ναι, αυτό θα γίνει. Προτείνω να έρχεσαι κι εσύ να πιάσουμε την Κρήτη κάτω εκεί, να κάνουμε την περιοδία στην Κρήτη. Όποιο άλλο θέλει να Πελοπόννησο, ναι. Να καλύψουμε όλη την Ελλάδα, γιατί όχι. Θα βγούμε έξω και θα δει, θα φέρουμε του τηλεθεατέ όλου στο πέμπτη. Πέμπτη και Παρασκευή. Άλλωστε έχει ο καιρό γυρίσματα, αυτό είναι. Αυτό. Λοιπόν, Πέμπτη και Παρασκευή, Κλεάρχε, Πέμπτη και Παρασκευή έχει πάρα πολλέ συγκεντρώσει υποψηφίων δημάρχων. Θα είναι καλό ο καιρό. Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή βράδυ. Καλό ο καιρό. Δεν είναι οι συγκεντρώσει οι κομματικέ οι πολύ μεγάλε. Αν μαζεύουν 1.500 άτομα. Όμω και οι καιρικέ συνθήκε να επηρεάζουν. Έξω το κάνουμε. Σε πλατείε το κάνουμε. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα καλό ο καιρό. Δηλαδή ευνοεί ο καιρό για αυτέ τι συναντήσει. Πάμε να δούμε και την Αττική μας. Δεν αναμένουμε και εδώ κάτι το αξιόλογο. Βλέπετε εδώ κάποιες συννεφιές θα σχηματιστούν προς τα ανατολικά και βόρεια. Είναι και εδώ οι συννεφιές του βοριά, όπως λέμε, γύρω από την Πάρνηθα, γύρω από την Πεντέλη, λιγότερο γύρω από τον Ημιτό. Η άνεμη από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις, αρκετά ενισχυμένη κυρίως προς τον νότιο Βοϊκό και το Κάβο Ντόρο. Βλέπουμε θα φτάνουν ακόμη και τα 7 μποφόρ. Όσο πιο δυτικά, τόσο πιο ήπιος ο βοριάς, γιατί συναντάει βέβαια και τον Ημιτό. Ο Ημιτός για την Αττική.
κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί σαν μια έτσι οροσειρά, εντός εισαγωγικού ναι. βέβαια η φράση, γιατί βλέπετε χαρακτηριστικά. Έχει, είναι μακριλός, δεν είναι. Πολύ ωραία, ναι, ναι, ναι. Διασχίζει την Αττική από βορρά προς νότο και αυτό παίζει το ρόλο του στον καιρό βορείου ρεύματος. Μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία ξεκινάμε περίπου για από τους 18. Κάτσε παρακαλώ τώρα, σε διακόπτω άλλο αυτό. Γιατί λέγανε παλιά ότι οι παλιοί Αθηναίοι ανοίγαν το παράθυρο και βλέπαν τον τρελό, την κορυφή του Ημιτού και ναι. καταλαβαίνανε τι είναι ο καιρός. Είναι από αν θα Ημιτό, βρέξει, αν θα ανακτώ. Ναι. Συνήθως ο Ημιτός όταν σχηματίζει αυτό το καπέλο, όπως λέμε, δηλαδή αυτή τη συννεφιά στις κορυφές του. Δημιουργεί τον καιρό τον βροχερό. Περιμένουμε δηλαδή τον βροχερό καιρό. Όταν είναι καθαρός ο ημιτός, τότε λοιπόν περιμένουμε παλιές, κατά κάποιο τρόπο πιο καθαρό. Παλιές καιρό, Αθηναίες, λέει, ναι, παλιές ναι. Αθηναίες ανοίγαν το παράθυρο. Τότε που δεν υπήρχε πολυκατοικία και βλέπαν το βουνό. Ανοίγαν το παράθυρο το πρωί και βλέπαν την κορυφή του ημιτού τον τρελό. Που λέγανε τρελό, λέγανε την ψηλότερη κορυφή του ημιτού και που είναι κεραίες, λέγανε τρελό. Κοντά στα 1000 μέτρα. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, και βλέπανε, εάν είχε, ανάλογα με τη συννεφιά, βλέπανε στον τρελό, καταλαβαίνανε τι καιρό θα κάνει, διότι δεν υπήρχε. Αν είχε συννεφιά, λοιπόν, σου λέει βροχούλα. Ναι, ναι, κάπου δεν είχε μαρουσάκι τότε να ανοίγουν για να ανοίξει. Και νομίζω να σου πω κάτι. Ο τρελό του χωριού του ημιτού ήταν καλύτερο από το μαρουσάκι. Α το πούμε και αυτό. Τι να κάνουμε, ο ημιτό είχε πάρει τη θέση μας, αλλά τώρα χτίσαμε και τον ημιτό. Πάμε να δούμε και λίγο πιο βόρεια για τη Θεσσαλονίκη μας. Και εδώ καλές οι καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές, ιδιαίτερα προς τα πιο νότια τμήματα. Εδώ οι άνεμοι δεν προβληματίζουν. Βλέπετε, θα πνέουν από ανατολικές, νοτιοανατολικές διευθύνσεις με τοπικά μέτριες εντάσεις και θερμοκρασία μέχρι και 26 βαθμούς. Και εδώ βέβαια αρκετή αίσθηση της ψύχρας τώρα νωρίς το πρωί ή της δροσιάς, άμα θέλουμε να το πούμε λίγο πιο καλά, ιδιαίτερα στα εσωτερικά τμήματα της πόλης. Πάμε να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, γιατί από αύριο Τετάρτη τίποτα, μέχρι και την Παρασκευή τίποτα, καθαρός ο χάρτης μας. Βέβαια. Μπορείς τα σφαγιά λίγο. Πολύ ωραία. Τίποτα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και εδώ, αν βγουν κάποιες μπόρες σε ορεινές περιοχές λόγω του βοριά, οι βοριάδες όμως θα κυριαρχούν με τοπικά ισχυρές εντάσεις μέσα στο Αιγαίο και πιθανόν εκεί προς το Σαββατοκύριακο να δούμε λίγο παραπάνω βροχές. Πάλι όμως στα ανατολικά, χωρίς πάλι κάτι το αξιόλογο. Βοριάδες λοιπόν στο Αιγαίο. Σχετικά καλές θερμοκρασίες. Εμείς που κάνουμε σκι, δηλαδή θα έχουμε. Όχι, όχι, δεν. Κανένα πρόβλημα. Γιατί ο βοριάς δεν φέρνει. Εντάξει, λίγα πράγματα. Δεν δημιουργούν πολλά προβλήματα αυτά. Μόνο αν είσαι πολύ ανοιχτά. Δηλαδή σε πολύ έτσι. Καλά, δεν κάνουμε σκι στην άκρη. Πάμε μέσα. Ας πούμε για παράδειγμα. Για παράδειγμα, ο Σαρωνικός δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από την βορειά. Προς τον νότιο Βοϊκό είναι κάπως πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, προς τις κεραίες θα κοιτάμε το πρωί και τελειώσαμε. Στην κεραία θα κοιτάμε. Να βλέπουμε το είδος συννεφιάς. Έχει αυτό το καπέλο ημιτός. Αν έχει αυτό το καπέλο, πάμε για βροχή. Αν δούμε ότι είναι καθαρός ο ημιτός. Τότε πάμε στην Θεσσαλονίκη. Πρώτα απ' όλα να κοιτάζουν. Στον Ιππού τον πύργο, πού να. Κάπου να κοιτάζουν τη Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει και εκεί. Πλέαρχε, να είσαι καλά. Λοιπόν. Και από εκεί υπάρχουν έτσι τα τοπικά φαινόμενα που λαμβάνουν έτσι όσοι γνωρίζουν την περιοχή πώς κινείται ο καιρός. Κοίταξε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμα του αφήσει αυτού, δεν τελειώσουν ποτέ. Βέβαια, βέβαια. Θα βγει διάλειμμα και αυτοί θα λένε. Προσπαθεί να πάρει τη θέση μου, το έχουμε καταλάβει αυτό, αλλά είπαμε. Γίνομαστε κυβέρνηση σιγά-σιγά. Αυτό. Προχώρα. Θα σταματήσουν αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Πλέαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπεί σε λίγο.